προστασίας, κόντρα στα συμφέροντα της εργοδοσίας. Φανή και πληρώσαμε πολλά, να πληρώσουν τώρα τα αφεντικά. Εδώ και περίπου ένα χρόνο οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον κλάδο, ξενοδοχοϊπάλοι, εργαζόμενοι στα επιστημιστικά καταστήματα, ζούμε την αβεβαιότητα, ζούμε την ανασφάλεια. Έχουμε αρκετούς συναδέλφους μας, κυρίως στα ξενοδοχεία, που ένα αρκετά μεγάλο συντριπτικό ποσοστό είναι χωρίς δουλειά εδώ και περίπου 11 μήνες. Κάτι αντίστοιχο θα συναντήσουμε και σε εργαζόμενους στα επιστημιστικά μαγαζιά. Έχει τύχει να δούμε το παράλογο αυτό, να υπάρχουν εργαζόμενοι συνάδελφοί μας που είναι σε αναστολή και σε κάποιους χώρους δουλειάς εργαζόμενοι να είναι με 40 και 45 μέρες χωρίς ρεπό. Δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας, με ευθύνη των εργοδοτών, με ευθύνη της ίδιας της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή που δεν παίρνονται μέτρα ούτως ώστε να προσληφθεί προσωπικό στα σχολεία, σε σχολές, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, παραμένει επομένως αθωράκιστος πλήρως ο λαός, τα λαϊκά στρώματα, και ζητάνε από εμάς για άλλη μια φορά, μας κουνάνε το δάχτυλο για την ατομική ευθύνη, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η ευθύνη είναι καθαρά της κυβέρνησης για αυτά τα χάλια τα οποία υπάρχουν στο σύστημα της υγείας, της ίδιας εργοδοσίας, το ότι δεν παίρνονται μέτρα προστασίας σε χώρους δουλειάς, και βεβαίως παραμένει αθωράκιστο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, του λαού μας, που μένει χωρίς εισόδημα. Δεν μπορούμε όμως στην παρούσα φάση να μην καταγγείλουμε και εμείς το ότι χθες βράδυ, μετά τα μαζικά συλλαλητήρια μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων σχετικά με το άθλιο νομοσχέδιο που η κυβέρνηση πέρασε στη Βουλή, έτσι, η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές, τσουβάλιασμα κανονικά στο σωρό. Έχουμε καταγγελίες από συναδέλφους μας, των οποίων τα παιδιά προσήγαγαν χθες, από άσχετα μέρη, συγκεκριμένα από στάσεις λεωφορείων των δυτικών περιοχών της πόλης. Το καταγγέλουμε και στέλνουμε το μήνυμα ότι η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα την κινητοποίησή μας. Συνεχίζουμε με την έννοια ότι ήδη χθες προχωρήσαμε σε μια σειρά πρωτοβουλίες και θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί πλέον οι εργαζόμενοι του επιστημιστικού τουρισμού δεν μπορούν και δεν θέλουν άλλο να πληρώσουν για μια κρίση που δεν έχουν καμία ευθύνη. Χιλιάδες εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή είναι χωρίς εισόδημα. Ακόμη περισσότεροι αυτοί που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα με τα ψίχουλα το 534, και άλλοι τόσοι οι οποίοι είτε είναι αναασφάλιστοι, είτε ακόμα και τα ένσημα που υποτίθεται ότι το ίδιο το κράτος τα κόλλαγε το 2020, τα ψάχνουν, αγνοούνται. Είναι τρομερά εγκληματικά υπεύθυνη η κυβέρνηση σχετικά με τις πρωτοβουλίες που παίρνει, που αντί να στηρίζει επί της ουσίας τους εργαζόμενους, στηρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες και περνάει μέτρα καταστολής, μέτρα αντιεργατικά, και ετοιμάζει να περάσει ακόμα περισσότερα. Συνεχίζουμε λοιπόν, δυναμώνουμε τον αγώνα μας και στεκόμαστε προφανώς και στο πλευρό των υγειονομικών, που δίνουν μια μάχη εν ώψη και του τρίτου κύματος της πανδημίας, με νοσοκομεία που η κυβέρνηση δεν φρόντισε να προσλάβει γιατρούς, δεν φρόντισε να θωρακίσει. Οπότε δεν έχουμε καμιά ψευδαίσθηση. Είτε η κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε τα ίδια, για το ποιος τελικά είναι εγγυητής των δικών μας δικαιωμάτων. Είναι ο δικός μας αγώνας και κανένας άλλος.